Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω κυρίως να απευθυνθώ στην αντιπολίτευση και ειδικά στα κόμματα εκείνα, τα οποία στη συνείδηση του λαού μας έχουν ταυτιστεί με τη χρεοκοπία και με δυνάμεις ακραίου συμβιβασμού και εκβιασμού της πατρίδας μας. Είναι τα κόμματα του ναι, ανεφόρων, σε τελεσίγραφα και εκβιασμούς. Είναι τα κόμματα που στάθηκαν απέναντι στην επιλογή για τερματισμό της λιτότητας και της επιτροπίας. Στάθηκαν εμπόδιο στην πανεθνική έκφρασή μας και σε πολιτικό επίπεδο απέναντι στους εκβιασμούς. Αυτές τις μέρες οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις ανακαλύψαν ένα άλλο πεδίο πολιτικής διαθρέβλωσης, το ΕΚΑΣ, το οποίο να θυμίσω, για όσους κάνω ότι δεν θυμούνται, ότι το 1997 θεσπίστηκε από την τότε κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ήταν το βασικό προεκλογικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη αντίθεση με ό,τι μας κατηγορείται περί αριστερού λαϊκισμού, ο συνασπισμός καταψήφισε τότε το μέτρο αυτό, γιατί λειτουργούσε ως ελεημοσύνη προς τους χαμηλούς συνταξιούχους, δεν έλυνε το πρόβλημα της σφοροδιαφυγής και λειτουργούσε τυχοδιοκτικά με προεκλογικούς όρους. Στην τοποθέτησή του ο νυν υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής τότε, στην τοποθέτησή του, επαναλαμβάνω, είχε αναφερθεί στην ανάγκη επανασύνδεσης με τα 20 ημερομίσθια των ειδίκευτου εργάτη, εάν εκατότερη σύνταξη υπολογίζεται στο 80% των συντάξιμων αποδοχών. Και αν όλες οι συντάξεις αυξάνονταν κάθε χρόνο σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των εν ενεργεία εργαζομένων. Και ζητούσε η κυβέρνηση τότε, και ζητούσε τότε, εννοώ, ο συνασπισμός, η κυβέρνηση να ρυθμίσει συνολικά το συνταξιοδοτικό ζήτημα προκειμένου να ανακουφίσει πραγματικά τους συνταξιούχους. Ποιος δικαιώνεται και ποιος λαϊκίζει? Όπως αποδεικνύεται, η σχέση μας με τον λαϊκισμό είναι μια σχέση διαχρονικής αντιπαράθεσης, ενώ η σχέση μας με τον λαό είναι πραγματικά υπαρξιακή. Αντί λοιπόν να δώσετε πραγματική λύση, όπως σημειώναμε, επιλέξατε να επιβαρύνετε τεχνητά τον προϋπολογισμό και να συγκαλύψετε τους μεγαλοεργοδότες και τη γενικευμένη εισφορο διαφυγή, γνωρίζοντας ότι αφήνετε μία ορολογιακή βόμβα στα χέρια της κοινωνίας. Το 2010 στον νόμο Λομπέρδου δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη για τη συνέχιση του ΕΚΑΣ από την 1η-1η του 2015, ουσιαστικά το καταργήσατε. Και ο κύριος Μπρούτσης, προς επίρρωση αυτού, το Σεπτέμβριο του 2014, έλεγε ότι ετοιμάζει εισήγηση για να μείνει έστω το 2015. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς με αιματηρές θυσίες των πολιτών κρατήσαμε το ΕΚΑΣ το 2015, για την πλειοψηφία το 2016 και μέχρι το 2019. Όμως πρέπει να είναι στις προτεραιότητές μας να ενεργοποιήσουμε όλες τις θετικές, προοδευτικές και ρεαλιστικές σκέψεις, ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις και ανακούφιση όλων όσοι αδικούνται. Ακούμε για ξεπούλημα της χώρας. Εμείς όμως επουδενή δεν θα προχωρήσουμε σε νομοθέτηση ταμείου για την αποπληρωμή του χρέους ούτε κατά 25%. Εσείς θα σπίσατε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ να πηγαίνει το 100% για το δημόσιο χρέος που εσείς εκτινάξατε. Ποιος ήταν αυτός λοιπόν πρώτος που δήλωσε ότι μπορούμε να πάρουμε από τις αποκρατικοποιήσεις 50 δις, ποιος ήταν τα ΙΠΕΔ το 2010 και ποιος άνοιξε τις ωρέξεις των δανειστών? Μιλάτε για επενδύσεις οι οποίες το 2014 ήταν 23 δισεκατομμύρια, ενώ το 2008 που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση ήταν 57 δις. Η μεγαλύτερη από επένδυση που έχει σημειωθεί στον αναπτυγμένο κόσμο. Αυτή η επιτυχία ανήκει στους τεχνοκράτες και στους νεοφιλελεύθερους φυσικά. Και για να αναφερθώ στον κύριο Λεβέντη που θεοποιεί τους τεχνοκράτες, ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου συνέβαλε σε μια τεράστια από επένδυση της οικονομίας την περίοδο που ο κύριος Τουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών και μιλούσε για ανάκαμψη το 2012. Να θυμίσω ακόμα μία τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου στη Βουλή τον Απρίλιο του 2015, όταν υπεραμείνθηκε τη Δανειακή Σύμβαση του 2010 και έλεγε ότι να μείνουμε όπως ήμασταν το 2009 στην κατάσταση. Όχι σωρευτική ύφεση 25%, αλλά ριζική και άμεση απώλεια του 75% του ΑΕΠ. Όχι ανεργία 26%, αλλά ανεργία 60%. Αυτό ήταν το δίλημα. Δηλαδή μια τοποθέτηση πέρα για πέρα ψευδής, λαϊκίστικη και τυχοδιοκτική. Ουσιαστικά με τα ποσοστά που επικαλεί το κύριος Βενιζέλος θα απέμενε ένα ΑΕΠ περίπου στα 50-60 δισεκατομμύρια, τεράστια ανθρωπιστική κρίση και ανεργία
3.200.000 άνεργοι και παρόμοια της δεν υπήρχε πουθενά στην ιστορία της οικονομίας. Και αφού απειλούμασταν με 75% ύφεση, γιατί υπογράψατε εξάλλου ότι το 2012 θα βγαίναμε στην ανάπτυξη, που αντί για ανάπτυξη φυσικά είχαμε ύφεση 7%. Με απλά λόγια, αποκαλύπτεται την απόλυτη καταλύστευση της χώρας και την άμεση και απόλυτη παράδοση κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας και υποθήκευσης όλου του πλούτου της χώρας. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν και οι ωρέξεις των δανειστών για ταμείο ενέχειρο. Μιλάτε για τον ΦΠΑ. Οδηγήσατε τη χώρα στον 7ο υψηλότερο ΦΠΑ όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα εξεγείρεστε γιατί φτάσαμε στην 5η θέση με το 24%. Σας απαντώ ότι ούτε εμείς θεωρούμε ότι βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και η αγοραστική δύναμη με αυτό το μέτρο, αλλά εμείς σε πλήρη αντίθεση με σας λαμβάνουμε αυτό το ηφαισιακό μέτρο για να μην σφαγιαστούν οι μισθοί και οι συντάξεις, όπως είχατε συμφωνήσει να γίνει οριζόντια περικοπή. Ενώ εσείς εκτοξεύσατε το ΦΠΑ για να αποτυγχάνετε σε όλους τους στόχους στη σειρά μέσα στα μνημόνια και για να μην κυνηγάτε τη φοροδιαφυγή, ενώ εμείς δεσμευόμαστε ότι άμεσα θα φέρουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα θέσουμε στο στόχαστρο την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Σας ακούω να μιλάτε για τσουνάμι φορολογίας που δημιουργεί προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ντρέπεστε. Την παλαιότερη περίοδο της ανάπτυξης, αντί να συμβάλλετε στην παραγωγική πρόοδο της οικονομίας, δώσετε τα πάντα στον παρασιτισμό με τραγικό αποτέλεσμα 30 δις έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο του 2008. Το μεγαλύτερο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ στον αναπτυγμένο κόσμο μάλλον. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2004 κατέθεσε πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε μια χώρα με ανεργία 7%, το καταψηφίσατε. Όταν ήδη εφαρμοζόταν στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτιμούσατε να πετάτε τα λεφτά σας στους φίλους, στους εθνικούς εργολάβους, στους καναλάρχες, στους φίλους σας που εξυπηρετούσαν από εδώ και από εκεί για πελατειακές σχέσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί γιατί είναι μια υποχρεωτική διαδικασία καθολικών παρεμβάσεων ως απόρρια των συσχετισμών που καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Και συνιστά αναγκαίο βήμα για το κλείσιμο της αξιολόγησης, που όπως είπα και εισαγωγικά είναι αναγκαίος όρος για το σταμάτημα της αποσταθεροποίησης της οικονομίας και της κοινωνίας. Πρέπει να κλείσει ο φαύλος κύκλος της αποσταθεροποίησης της χώρας που ξεκίνησε το 2010 και διωγγώνεται συνεχώς. Από τον Ιανουάριο του 2015 κατακτήθηκαν βαθμοί ελευθερίας για μια δημοκρατική διέξοδο, όσο και αν προσπαθούν οι δυνάμεις της υποταγής και του νεοφιλελευθερισμού να μιλήσουν για το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ.